κυβέρνηση και έκαναν. Δηλαδή, πώς θα φέρνατε άλλα μέτρα αφού η κατάσταση οικονομική ήταν τραγική. Λοιπόν, ακούστε, δείτε. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι αυτό. Άλλο μέτρα οικονομικά. Είναι άλλο σκλαβιά σε έναν διεθνή οργανισμό που καταργήσει τα πραγματικά σου δικαιώματα. Δεν θα μπαίνατε εσείς στο διεθνή οργανισμό. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Το λέτε εύκολα που είστε απ' έξω. Όχι, δεν το λέω εύκολα που είμαι απ' έξω. Το λέω όπως το έλεγα και όταν μίλαγε ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης πριν από 2 χρόνια και το έλεγε δημόσια. Και το έλεγα από την αρχή όταν συγκρούστηκα με την παγκοσμιοποίηση στην προσπάθεια που έγινε στη Σερβία. Το έλεγα και θα το λέω. Δικαιούστε να το λέτε γιατί το θυμάμαι. Και αν μου λέγανε. Πέστε ότι ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και μου έλεγε ο Πρωθυπουργός, μου έλεγε: Κοίτα να δεις, αυτή είναι η επιλογή η δική μας και εσύ πρέπει να την ακολουθήσεις. Εγώ θα το κατήγγειλα και θα έφευγα από την πολιτική. Δεν υπάρχει για μένα θέμα διαπραγμάτευσης με ανταλλάγματα άψυχες καρέκλες σε σχέση με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εθνική κυριαρχία.